Οι ρωσικέ δυνάμει στα δύο βασικά μέτωπα τη Ουκρανία, τον Ντομπά και τη Χερσόνα, εξόντωσαν περισσότερου από 500 στρατιώτε του Ουκρανικού στρατού και μισθοφόρου. Αυτό ανακοίνωσε ο επίσημο εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνα τη Ρωσική Ομοσπονδία, αντιστράτηγο Κονασέγκοφ, σε μία μαζική επίθεση που εξαπέλυσαν, προκειμένου να κάμψουν τι αντιστάσει των Ουκρανικών δυνάμεων, που αναμένουν εναγωνίω στι δυτικέ ενισχύσει σε άρματα και πυροβολικό. Οι Ουκρανοί επιβεβαιώνουν ότι τι τελευταίε δύο ημέρε οι δυνάμει του πιέζονται ασφικτικά, η σημαντικότερη απώλεια ήταν η καταστροφή ολόκληρων πυροβολαρχιών του Ουκρανικού στρατού. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα, τα ρωσικά στρατεύματα εξουδετερώσαν 84 μονάδε πυροβολικού των Ουκρανικών στρατού που είχαν ταχθεί σε θέσει βολή, ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό σε 128 περιοχέ. Ανεξάρτητε πηγέ αναφέρουν ότι το Ουκρανικό πυροβολικό υπέστη πλήγματα, καθώ στοχοποιήθηκε από επιθετικά ελικόπτερα Κάμοφ 52 και βολέ αντιπυροβολικού μερουκέτων BM των 122 χιλιοστών, στην Αβδιβκά, οι ουκρανικέ απώλειε έφτασαν το 40% από του αρχικά 2.000 υπερασπιστέ τη πόλη. Στον Μπάκχμουτ, η πόλη εκαθαρίζεται, αφού αναπτύχθηκαν 7 επιπλέον ομάδε επίθεση τη Βάγνερ. Ο ίδιο ο επικεφαλής των εθελοντών μαχητών τη Βάγνερ, Γευγένη Πριγκόζιν, έφτασε στο κέντρο τη πόλη σε απόσταση 130 μέτρων από τι εναπομείνασε ουκρανικέ θέσει, προκειμένου να καταδείξει ότι η πόλη ελέγχεται.